καύσιμα γενικώς δημιουργείται το τελευταίο διάστημα μία αύξηση. Προς το παρόν είμαστε στα ίδια επίπεδα, δεν έχουν αλλάξει ακόμα οι τιμές, αλλά δυστυχώς το αργό πετρέλαιο παίρνει καθημερινά πάνω. Στο πετρέλαιο θέρμανση υπάρχει μία κινητικότητα λόγω του καιρού. Βέβαια η ζημιά για τα πρατήρια είναι τεράστια, είναι περίπου στο 47% η μείωση από πέρυσι. Δίνονται τώρα παραγγελίες λόγω του καιρού που έχει αλλάξει και είναι πιο βροχερό και πιο παγωμένος. Δεν είναι μεγάλες οι παραγγελίες είναι μικρότερες. Εντάξει, τι να κάνουμε, δυστυχώς για τα πρατήρια είναι ένα ζωτικό σημείο το πετρέλαιο θέρμασης. Δυστυχώς φέτος είμαστε με 47% μείωση. Το πετρέλαιο πωλείται σήμερα περίπου στο 1,29 με 1,30 η τιμή του. Στη βενζίνη, στην αμόλυβδη, είμαστε περίπου στο 1,82 η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης. Το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου στο 1,61-1,62. Γενικώς όμως είναι ακριβές ακόμα οι τιμές. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Γενικά και με όλα τα κράτη που βλέπουμε, ας πούμε π.χ. Γερμανία, π.χ. Βέλγιο, είμαστε αυτή τη στιγμή από τις ακριβότερες χώρες στις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν λέει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το έχουμε πει πολλές φορές. Εάν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα ήταν πολύ χαμηλότερα τα καύσιμα. Δυστυχώς αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.